Να καλησπερίσουμε την κυρία Μίνα Γκάγκα, είναι διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής στο Σωτηρία. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση, κυρία Γκάγκα. Εκεί στο Σωτηρία δίνετε κι εσείς μια πραγματική μάχη, καθώς είστε νοσοκομείο αναφοράς. Ανακοινώθηκαν και δύο νεκροί στο νοσοκομείο σας σήμερα. Ο ένας εξ αυτών προκάλεσε κάπως ανησυχία, καθώς πληροφορηθήκαμε ότι ήταν ένα άτομο 64 ετών, όχι πολύ μεγάλο σε ηλικία, χωρίς να έχει υποκείμενα νοσήματα. Θέλετε να μας πείτε παραπάνω γι' αυτό? Ναι, κύριε Κοσιόνη, δεν θα σας μιλήσω για το συγκεκριμένο ασθενή και δεν θα σας πω πάρα πολλά πράγματα για αυτό τον ιό που τον μαθαίνουμε τώρα. Γεγονός είναι ότι πάντα στις αναπνευστικές λοιμώξεις είναι πιο επιρρεπείς οι μεγαλύτεροι άνθρωποι και σε αυτό τον ιό πολύ περισσότερο, αλλά δεν είναι κανείς άτρωτος. Δηλαδή, έχουμε δει να χάνονται και πολλοί νέοι άνθρωποι με γρίπες ή με πνευμονίες. Άρα, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το παίρνουμε υπόψη μας και να σκεφτόμαστε ότι ο καθένας μπορεί να είναι υγιής φορέας, είτε μεγάλος είτε μικρός. Οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να νοσήσουν και να νοσήσουν σοβαρά, αλλά και νέοι άνθρωποι μπορούν να νοσήσουν και πρέπει να το θυμόμαστε και να φυλάμε τους εαυτούς μας και να φυλάμε όλους τους γύρω μας. Αυτό είναι ο τρόπος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε το νόσημα. Εσείς έχετε νέους ανθρώπους που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο? Έχω 29 χρόνια άρρωστη στην κλινική. 29 χρόνια. Και τι συμπτώματα έχουν αυτά τα άτομα, θέλω να πω, γιατί ενώ είναι νέοι και νοσούν και υποτίθεται ότι εμείς οι νέοι το περνάμε, ας πούμε, πιο εύκολα, πιο ήπια, βρίσκεται στο νοσοκομείο? Κοιτάξτε, όλοι γενικά όταν είμαστε, όσο πιο νέος είναι κανείς, τόσο πιο εύκολα ανταπεξέρχεται σε οτιδήποτε λίμωξη, οτιδήποτε πρόβλημα. Αλλά έχετε δει, πέρυσι πένθησε το Πανελλήνιο, νομίζω, με τον κύριο Σκλαβενίτη, ο οποίος χάθηκε σε πολύ νεαρή ηλικία από γρίπη. Mm-hmm. Κάθε χρόνο εμείς βλέπουμε νέους ανθρώπους να χάνονται από ιώσεις και από λοιμώξεις. Κάθε χρόνο στη γρίπη χάνουμε πολύ κόσμο. Και δεν είναι όλοι πολύ μεγάλοι. Άρα, ένα ποσοστό, για κάποιο λόγο, ο ιός γίνεται πιο τοξικός. Το νοσοποιητικό είναι λιγότερο καλό και ακόμη και χωρίς υποκείμενα νοσήματα και μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε όλοι το νου μας. Δεν πρέπει να τρομάξουμε, αλλά πρέπει να έχουμε όλοι το νου μας. Εμείς είμαστε εδώ για τα σοβαρά περιστατικά. Τα μέτρα έχουν ληφθεί και νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Το μήνυμα νομίζω που παραμένει, μένουμε σπίτι, αλλά ακόμη και μέσα στο σπίτι φυλάμε τους δικούς μας. Και εμείς αντίστοιχα στο νοσοκομείο φυλάμε ο ένας τον άλλον για να μην μεταδώσουμε ένας τον άλλον. Και να μην το μεταδώσουμε και στον κόσμο απ' έξω. Έτσι, είναι απολύτως κατανοητό και όλοι προσέχουμε πραγματικά. Νομίζω πλέον έχει εμπεδωθεί αυτό όσο περισσότερο μπορούμε και έξω από το σπίτι και μέσα στο σπίτι, όπως είπατε. Κυρία Γκάγκα, να ρωτήσω πόσους διασωληνωμένους έχετε στο Σωτηρία και σε τι κατάσταση βρίσκονται? Και οι δύο μονάδες γεμάτες, δεν τους παρακολουθώ στις μονάδες μας, οπότε δεν μπορώ να σας πω πολύ περισσότερα πράγματα για αυτούς. Έχουμε δύο μονάδες και οι δύο είναι τα κρεβάτια γεμάτα. Εμείς τα τμήματα έχουμε αρκετούς, ευτυχώς δεν είναι πάρα πολύ σε κριτική κατάσταση. Ναι. Πότε διασωληνώνεται έναν ασθενή, δηλαδή ακούμε καθημερινά, σήμερα ακούσαμε ότι αυξήθηκαν κατά 10, αν δεν κάνω λάθος, τα άτομα που έχουν διασωληνωθεί. Ναι, όταν μια πνευμονία μεγαλώσει δηλαδή πάρει πολύ μεγάλο μέρος του πνεύμονα και δεν μπορεί πια να λειτουργήσει καλά αυτή η μεμβράνη που δίνει οξυγόνο στο αίμα και πέσει πάρα πολύ. Οι άρρωστοι κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια, όλοι οι άνθρωποι κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να αναπνεύσουμε και κουραζόμαστε. Mm-hmm. Σε αυτή την κούραση λοιπόν κάνεις αναπνευστική πάυση και εκεί χρειάζεται να διασωληνώσουμε για να βοηθήσουμε τον ασθενή που έχει αυτό το πρόβλημα, να τον βοηθήσουμε, μην χρειάζεται να κάνει την προσπάθεια ο ίδιος για αναπνοή, να μπορέσουμε να του δώσουμε αυτή την κίνηση που χρειάζεται στο θωρακά του απ' έξω. Άρα αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα αυτά τα άτομα που είναι διασωληνωμένα είναι και σε κρίσιμη κατάσταση και κινδυνεύει άμεσα η υγεία τους? Για να διασωληνωθεί κάποιος την ώρα που διασωληνώνεται κινδυνεύει άμεσα. Και από εκεί και πέρα έχει χρόνο, του δίνει χρόνο να ξεκουραστεί, να δράσουν τα φάρμακα, να πάρει μπρος ο οργανισμός του και να το ξεπεράσει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που κάνουμε. Δηλαδή, ο αναπνευστήρας δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ξεκουραστεί, να ξεκουράσει τους αναπνευστικούς τομείς και να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα που έχει. Τα άτομα που διασωληνώνονται όμως βλέπουμε ότι είναι, κατά τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσιόδρα, στην πλειοψηφία τους μεγάλα σε ηλικία και με υποκείμενα νοσήματα, σωστά? Να σας πω κάτι, δεν ξέρω αν 60 σήμερα θεωρούνται μεγάλοι. Έχουμε και μεγαλύτερους. Έχουμε. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που λέμε πολύ μεγάλος. Και έχουμε ανθρώπους ευτυχώς επίσης που παρά το γεγονός ότι είναι μεγάλοι, δηλαδή κοντά στα 90, παίρνουν εξιτήριο και μπορούν να αποσωληνωθούν. Ναι, πράγματι,
πάσουν οι μεγαλύτεροι, αλλά νομίζω είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι μπορεί όλοι να αρρωστήσουμε, μπορεί όλοι να το περάσουμε βαριά και πρέπει να έχουμε το νου μας. Να το ξαναπώ γιατί είναι σημαντικό. Άρα η μεγαλύτερη ασπίδα μας, καταλαβαίνουμε, κυρία Γκάγκα, απέναντι σε αυτό τον ιό, είναι πόσο ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα έχουμε. Είναι σωστό αυτό? Σε όλες τις λοιμώξεις είναι πολύ σημαντικό το ανοσοποιητικό. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε ώστε να βοηθήσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα? Θέλω να πω, η καλή διατροφή, βιταμίνες, αυτή την περίοδο που έχουμε την πανδημία, εν πάση περιπτώσει, και όλοι είμαστε ανήσυχοι. Ναι, όλα αυτά που βοηθούν το ενοσοποιητικό σύστημα δεν θα αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά όποια προσπάθεια κάνουμε είναι σημαντική. Mm-hmm. Δηλαδή, η καλή διατροφή είναι σημαντική. Το να βγούμε λίγο να περπατήσουμε με τα μέτρα, με την οδηγία και όλα αυτά, με προστασία, όλα είναι σημαντικά. Το να καπνίσουμε όσο το δυνατόν λιγότερο είναι σημαντικό. Δεν θα αλλάξει το ενοσοποιητικό μας από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά όποια προσπάθεια όλα κάνουμε βοηθάνε. Είναι σημαντική. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, επειδή αναφερθήκατε έτσι και σε άτομα που έχουν ζητήματα με το αναπνευστικό τους. Ακούσαμε σήμερα για αυτή την γυναίκα 41 ετών στην Καστοριά, η οποία ήταν θετική στον κορονοϊό, όπως διαπιστώθηκε δυστυχώς μετά το θάνατό της. Αυτή η γυναίκα είχε άσθημα. Τελικώς, όποιος έχει άσθημα, ανήκει στις ευπαθείς ομάδες? Να σας πω, εγώ είμαι στην ομάδα για τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και ετοιμάζουμε οδηγίες που θα βγουν τώρα, μέσα στις επόμενες μέρες, για τα άτομα με τα χρόνια αναπνευστικά. Αυτοί που έχουν γενικό κίνδυνο είναι οι άνθρωποι που έχουν επηρεασμένη σπυρομέτρηση, κυρίως οι άνθρωποι που έχουν χαπ. Αυτοί είναι που έχουν πιο πολύ, είναι πιο ευάλωτοι στις λοιμώξεις. Οι άνθρωποι με άσθημα, γενικά στους περισσότερους, είναι ένα ήπιο νόσημα που το έχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Και μα δεν γι' αυτό σας ρωτάω κιόλας, ναι, γιατί προξένει σε ανησυχία αυτή η εξέλιξη. Okay. Εγώ επικοινωνώ καθημερινά και με Ιταλία και με Ολλανδία. Στην Ολλανδία έχουν δύο άτομα διασωληνωμένα που όμως είναι πολύ σοβαρό άσθημα, που παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά φάρμακα, που ουσιαστικά αυτοί είναι οι άνθρωποι που μπορεί να κινδυνεύσουν και που βέβαια πρέπει να προσέχουν περισσότερο. Ο κάθε άνθρωπος που έχει ένα ήπιο άσθημα, μια αλλεργική ρινίτιδα ή κάτι τέτοιο, δεν είναι τις ομάδες ιδιαίτερου κινδύνου, τουλάχιστον με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Δηλαδή και οι μελέτες από την Κίνα, οι ομάδες που φαίνεται ότι έχουν πιο μεγάλη ευπάθεια και πρέπει να προσέχουμε είναι ασθενείς με υπέρταση, ασθενείς με διαβήτη, φυσικά ασθενείς με κακοήθειες, με ανοσοκοδαστολή, ασθενείς με χαπ, αλλά δεν είδα να έχει ιδιαίτερες ομάδες με ασθενείς με άσθημα. Είχαμε και μια παρουσίαση προχθές με την Κινέζικη ομάδα. Mm-hmm. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Mm-hmm. Κυρία Γκάγκα, είναι καινούριο, δεν μπορώ να σας πω. Προφανώς, καταλαβαίνω πως η επιστημονική κοινότητα, αυτό είναι σαφές πλέον σε όλους μας, γνωρίζεται τώρα με αυτόν το νέο ιό. Και όσο περνούν οι μέρες, τόσο περισσότερα στοιχεία αποκτούμε. Όπως αυτό που αρχίζουμε να μαθαίνουμε από χθες, ότι δηλαδή υπάρχουν και συμπτώματα γαστρεντερολογικά. Σήμερα, πέρα από το θέμα της ανοσμίας που μας είπε χθες ο κύριος Σιόδρας, προστέθηκε και αυτό της απώλειας της γεύσης. Οι τηλεθεατές μας από χθες μας ζητούν περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό και ιδιαίτερα στο κομμάτι του γαστρεντερολογικού. Δηλαδή, έχω πάρα πολλά μηνύματα σήμερα από άτομα που μου λένε ότι έχω κάποια από αυτά τα συμπτώματα. Αν μπορούν οι γιατροί να μας πούν περισσότερα, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε? Και πάλι, εάν κάποιος έχει για μια στιγμή πόνο στη κοιλιά ή συγγνώμη, μία διάρκεια, δεν είναι αυτό. Αν αυτό είναι επαναλαμβανόμενο ή ξανασυμβεί, τότε πρέπει να επικοινωνήσει με τον γιατρό. Δηλαδή πρέπει να είναι επίμονα τα συμπτώματα και πρέπει να συνοδεύονται και από πυρετό απαραίτητα? Ένα χαμηλό πυρετό, το να έχει κάνει κανείς μία διάρκεια, δεν σημαίνει ότι έχει κορονοϊό, εκτός να ξέρουμε ότι είναι θετικό κρούσμα από πριν. Αλλιώς τα συμπτώματα είναι κυρίως αυτά του αναπνευστικού που φέρνουν και η μεγάλη κόπωση που φέρνουν τον κόσμο στο νοσοκομείο. Ναι. Και ως προς το άλλο, το κομμάτι της ανοσμίας και της απώλειας γεύσης, αυτό μπορεί να το πάθεις και από ένα απλό κλείωμα, αυτό που λέμε μπούκοσα. Μπούκοσα στη μύτη, ναι, σταματάει. Είναι συχνός στις ιώσεις, δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή, αν μπουκώσουμε, πρέπει να ανησυχήσουμε? Νομίζω όχι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτή την εποχή που έχουμε επίσης και πάρα πολλά άτομα με αλλεργικές ρινίτιδες, ναι, να θυμόμαστε αυτό, ότι το πιθανότερο είναι ότι αυτός που έχει αλλεργική ρινίτιδα έχει αλλεργική ρινίτιδα. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι επειδή όλοι δυνητικά είμαστε φορείς του ιού, να προσέχουμε πολύ τους γύρω μας. Δηλαδή το φτάρνισμα, αν τυχόν κάποιος είναι φορέας, είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο μετάδοσης. Όπως και ο βήχας. Το φτάρνισμα δηλαδή πετάει στα γονίδια σε μεγάλη απόσταση, πρέπει να προσέχουμε τους γύρω μας. Μπορεί να μην έχουμε τίποτα, αλλά
Ας προσέχουμε σαν να έχουμε. Γιατί προσέχουμε για πολύ... να έχουμε, που λέει αυτό το παλιό σύνθημα. Να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Καλό κουράγιο στο ευχαριστώ έργο πολύ. Σας.